Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά Ευγενία, και εμείς είμαστε η οικογένειά σου. Εμάς γιατί μας εγκατέλειψες? Δεν είμαι η μόνη γυναίκα που βρέθηκε σε εξωσυζυγική σχέση, ξέρεις. Σίγουρα όχι. Και δεν είμαι εδώ για να σε δικάσω. Δεν είμαι δικαστής. Εγώ καημένος που έχω το λαϊκό όνομα Κυριάκος. Είναι τα τσάνς είχα να πιάσω πάζαμπα στον τον Βίκτορα. Σταμάτα ρε Κυριακό! Ο Βίκτορας είναι ο γιος μου! Ο γιος μου, Κυριακό. Έχω γιώνες στην Αθήνα και 7 χρονών. Είσαι απίστευτη, Άννη. Απίστευτη! Ζητώ συγγνώμη που σου το είπα πιο πριν. Απλά ήθελα... Αρκετά. Δεν θέλω να ακούσω τίποτε άλλο, να. Να σου εξηγήσω, Κυριακό. Πήγαινε τώρα και μάζεψε τα πράγματα σου. Να σου εξηγήσω, σε παρακαλώ. Να μην με εξηγήσεις τίποτε, α. Χωρίζουμε πολύ, να. Θα μπορώ να ζήσω αν δεν εντοπίσω τον άνθρωπο που λέει ότι είναι πατέρας μου. Για να του πεις τι? Για να τον σκοτώσω. Μαμά, Ευγενία τώρα που σου μιλώ, δίπλα μου. Να μπώνει. Μαμά! Μα... Μαλά, έντα μου. Σε καλά. Μαμά! Η Ευγενία... με τη Σοφή. Μαμά! Σιγά. Μαμά! Σιγά. Μαμά! Μάμα, είσαι καλά! Ήρθε η ευγενία μας. Η αρφή μου που την ενομίζαμε πεθαμένη. Είναι ζωντανή. Σου πάρω λίγο να χάσω εσένα. Θεέ μου, γιαγωνίω να τη δω. Να μας πει που ήταν τόσα χρόνια. Γιατί δεν επικοινωνούσε μαζί μας? Γιατί μας άφησε να νομίζουμε πως είναι πεθαμένη? Γιατί? Ακόμα αν ήρθα και δε πόσον κακό να προκαλέσα στη μάμα μας. Σαν να ζω την κάνω την άλλα που τράβησε εξαιτίας μου τόσα χρόνια. Ευγενία μου, ο Σάβης είπε ότι ήταν απλά μια λιποθυμία. Και από να συνέλθει πίστεψε με θα είναι η πιο ευτυχισμένη μάνα του κόσμου. Έλα. Έλα να μου πεις τα δικά σου. Ο άντρας σου, ταξιτζής, α? Ναι. Ο Πανίκος κάνει δυο δουλειές. Εκτός που το ταξί δουλεύει και σε μια εταιρεία security. Είσαι ευτυχισμένη στο γάμο σου? Ναι. Εντάξει, έχουμε και εμείς τα προβλήματα μας, αλλά άμα αν υπάρχει αγάπη και κατανόηση, όλα ξεπερνιούνται. Και εμπιστοσύνη. Πολύ σημαντικό. Ναι, σίγουρα. Πόσα έχασα, Σοφία μου. Πόσες φορές ονειρεύκουμουν τη μέρα του γάμου σου και του δικού μου. Πόσο δίπλα θα ήμασταν η μια στην άλλη. Αγάπη μου, αγάπη μου,
ήθελα να σου γνωρίσω κάποια. Πάρε μου η θεία Ευγενία. Είναι η αδελφή της μάμας. Αδελφή. Πού είναι η αδελφή. Επέθανε. Ναι, πέθανα, πάρε μου. Μπορώ να σε αγκαλιάσω. Είσαι κούκλος. Το εσύ είσαι όμορφη. Όχι όπως τη μάμα μου, αλλά το εσύ είσαι καλή. Μαμά, μα πώς γίνεται η αδερφή σου που επέθανε τώρα να ξαναζωντανέψει. Πάρη μου, η Ευγενία έλειπε στο εξωτερικό. Αλλά να σου το εξηγήσω κάποιον άλλη στιγμή, εντάξει. Λοιπόν, να πιάσω τώρα τον Στέφανο και τον Κυριάκο να έρθουν. Ναι, Σοφία μου, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Προς το παρόν πιάσε μόνο τον Στέφανο. Μόνο... Μα τον Κυριάκο... Σε παρακαλώ, να σου εξηγήσω μετά. Πάρη μου, θέλεις να μου πεις σε ποιαν τάξη πάεις? Τώρα πάω Δευτέρα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου φίλος? Δεν μπορώ να το κρατώ άλλο μέσα μου. Ούτε μπορώ να το παλεύω μια ζωή. Πώς μπορώ να παλεύω με τον ίδιο μου τον εαυτό? Αν είμαι ομοφιλόφιλος, πρέπει να το παραδεχτώ πρώτα στον εαυτό μου. Σίγουρα πρέπει να το μιλήσω με κάποιον, να το βγάλω από μέσα μου. Αλλά σε ποιον να το πω? Ποιος θα μπορούσε να με καταλάβει? Θεέ μου, βοήθαμε να βρω τις απαντήσεις. Κυριάκο μου, που ήσουν? Ήθελα να μείνω λίγο μόνος μου. Να υποθέσω ότι άλλαξες γνώμη. Ούτε καν που μου πέρασε μου το μυαλό έτσι πράγμα. Είπα ότι θα αφήσεις το σπίτι μου και τούτο είναι να γίνει. Κυριάκο μου, συγγνώμη, να αγαπώ σε πολλά. Δεν ήθελα να σε πληγώσω. Μην ανησυχείς για μένα, Μπολίνα. Ο πόνος είναι το τελευταίο συνέστημα που νιώθω τη στιγμή. Προηγείται ο θυμός, το μίσος. Για μια γυναίκα που αγάπησα, εμπιστεύτηκα, έβαλα τη μέσα στο σπίτι μου, μες στην οικογένεια μου. Πόσο βλάκας ήμουν. Ρίφκα την κόρη μου για να υποστηρίξω εσένα. Ήμουν σκληρή με τη Φάνη, παραδέχομαι το, όμως δεν φταίει εκείνη για το χωρισμό μας. Για το χωρισμό μας, πολύ να φταίεις μόνο εσύ. Κυριάκο μου, ήταν να σου πω για το μωρό. Αλλά επειδή ήταν άρρωστο, εφοήθηκα να με παρατήσεις. Μετά ήταν να σου το πω μετά το γάμο, αλλά καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο ήταν. Ό,τι και να μου πεις τώρα, δεν είχε καμιά σημασία. Αυτό σε παρακαλώ, μέχρι να γυρίσω από τη δουλειά, φρόντισε να έχεις εξαφανιστεί προς σπίτι μου. Για το διαζύγιο του δικηγόρου του Ταούλα, με ανησυχείς, θα διευθετήσω εγώ το συντομότερο. Κυριακό! Έλα, βρε αγάπη μου, μην κάνεις έτσι. Δεν μπορώ να σε βλέπω στεναχωρημένο. Πώς θέλεις να είμαι, ρε Βάσο, με το ταούλα που μαθαίνω? Εντάξει, το ότι ο πατέρας σου είναι Τούρκος δεν αλλάζει κάτι. Για σένα μπορεί να με σημαίνει τίποτα. Για μένα όμως η μεγαλύτερη ντροπή που υπάρχει. Έχει δίκιο ο Πανίκος. Καλά υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχεις πατέρα Τούρκο. Αθηνά, τι είναι αυτά που λες τώρα? Έχεις τρέλα, δει, παιδάκι μου. Τα χάλια δεν τα βλέπεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κατάματα. Στα γονίδια του. Πες τι κάτι έχει στα γονίδια του. Ο Πανίκος δεν ευθύνεται για τίποτα. Και επειδή δεν ευθύνομαι, δηλαδή αλλάζει τίποτε? Τόσα χρόνια μισώ τους Τούρκους. Ούτε ζωγραφιστούς δεν θέλω να τους δω. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Όλη η οικογένεια μαζεμένη, βλέπω. Να, μαμπανίκο μου, ας θυμηθήκες πως έχεις οικογένεια και ήρθες να τη δεις. Δεν είναι που τη δουλειά σου ότι κάνω εγώ με την οικογένεια μου, κατάλαβες? Και κόψε επιτέλους τον τροπάριο. Καλά, γεια μου, αλλά αστείο να έκαμα. Να πω σου πω τώρα και γίνει και Τούρκος. Τι, τι είπα τώρα και θεωρείτε μου όλοι έτσι? Εγώ να την παίρνω Λούνα Πάρκ να παίζει με τις ώρες. Και θα κάθομαι να τη βγάλω φωτογραφίες. Που θα την παίρνω μαζί μου κλαμπ.
Σου ποιος τολμήσει να πειράξει διά, θα φάει το ξύλο της χρονιάς του. Σιγά ρε Τσακ Νόρις που νοζέρεις ούλους. Εγώ να την μάθω να χορεύει. Εγώ πάω να της αλλάξω πάνες γιατί με όσα άκουσε να έκαμε τα πάνω της. Εύχομαι να σε βοηθήσω. Ευχαριστώ Ευγενία μου, γιατί αν περιμένω που τούτους... Σταμάτησε, εγλιτώσαμε. Πέλε μου, θα την μάθω να παίζεις για την τράμψη. Δεν χρειάζεται, εκουφάνες μας ήδη εσύ. Ένας δράμες στην οικογένεια είναι αρκετός. Ναι. Τι έπαθεν η γιαγιά. Εντάξει, εντάξει, περιμένουμε εσάς. Τι έγινε με τη γιαγιά. Λιποθύμησαν και πήραν στο γιατρό. Ο παπάς είπε ότι είναι εντάξει, έρχονται σε λίγο. Τι έπαθες τα καλά καθημένα. Δεν ξέρω. Ο παπάς είναι πάρα πολλά συγχυσμένος. Έρχονται να μας εξηγήσουν. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι η γιαγιά είναι καλά τώρα. Για μένα η γιαγιά είναι η μάμα μου. Τότε είμαι μεγάλος. Αν πάθει κάτι... Με φάσε. Θα πάθει τίποτε. Άντε, πάμε μέσα να ταΐσουμε το μωρό τώρα. Έλα. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Ο Βάς πριν είπε μου να φύγω να τους αφήσω μόνους τους. Είδα θυμωμένος. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Μίλησε απότομα στην Πολίνα και με μεγάλη να γένεια σε μένα. Πρώτη φορά τον είδα έτσι. Η Πολίνα ήταν χάλια. Πραγματικά χωρίς να ξέρω τι έγινε, λυπήθη κάτι. Λέτε να υπάρχει τρίτον άτομο στη σχέση τους. Κουτσομπογιό, Μπετράκη, κουτσομπογιό. Απλά ερώτηση από ενδιαφέρον, Κούλι. Εγώ νομίζω να ασχοληθεί ο καθένας με τον γάμο του και να έχει τους άλλους να τα βρουν μόνοι τους. Τώρα τον ήταν υπονοούμενο για τον δικό μας γάμο. Εγώ υπονοούμενο, ρε. Μια κουβέντα είπα. Κούλι, κάνε τη δουλειά σου ως σωματοφύλακας και άφησε το ρόλο του συμβούλου γάμου να τον παίξουν άλλοι, εντάξει. Εγώ δεν παίζω κανένα ρόλο. Τους ρόλους παίζεις τους εσύ και ο Πετράκης πας στην ηθοποιή. Τι σημαίνει τούτο? Και ρε, σταμάτα να ασχολείσαι με την οικογένειά μας. Okay. Εγώ λέει, ξέρεις μια παροιμία που λέει όποιος νεκατώνεται με τα πίτουρα, τρών τον οι όρνηθες. Έχει άλλη μια παροιμία που λέει ότι όποιος έχει μούια μουλιάζεται. Σταματήστε! Έχουμε πολλά πιο σοβαρά προβλήματα σπίτι μας πριν του τσακώμου σας. Παπά, είσαι καλά? Χωρίτη με να είμαι καλά. Μια μάτσα ρε πανόφιλα είμαι, αλλά με ανησυχείτε να μου περάσει. Τι έγινε με την Πολίνα? Δεν θέλω να συζητήσω τίποτα για το θέμα τώρα. Το μόνο που θέλω να ξέρετε είναι πως με την Πολίνα χωρίζουμε και δεν θέλω καμιά συζήτηση μπας τούτο. Τι πράγμα? Γιατί, τι έγινε? Αν είπα, δεν θέλω καμιά συζήτηση για τούτο. Γουλή, εφίαμε. Τώρα! Δεν το πιστεύω ακόμα ότι είμαι μαζί σας. Κι ο Πάρης, είσαι πολύ όμορφος, αγάπη μου. Η μάμα μου μιλούσε συνέχεια για σένα. Κι εγώ σκέφτομαι σας συνέχεια. Τότε γιατί η ευχαισθία. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία, αγάπη μου. Μωρό μου, τούτη τη συζήτηση να την κάνουμε μια άλλη φορά, ναι. Σοφία μου, συγγνώμη για τους εφιάλτες που σας ανάγκασαν να περάσετε. Ευγενία μου, δεν ξέρεις πόση χαρά μου διάς που είσαι ζωντανή. Νιώθω σαν να ζω έναν όνειρο. Έλα μέσα, Στέφανε. Στέφανε. Ευγενία. Στέφανε, αδερφέ μου. Ευγενία, είσαι εσύ. Είσαι ζωντανή. Ναι, Στέφανε. Είμαι ζωντανή και κοντά στην οικογένειά μου. Κάτσε. Ευγενία. Είσαι όπως σε θυμούμε. Η μάμα μας, είδε σε. Όχι ακόμα. Στέφανε μου, η μάμα μόλις το έμαθαν λιποθύμησε και πήρε την Οσαβής νοσοκομείο. Αλλά είναι καλά τώρα. Ο Σαβής, ο αδερφός μας ο μεγάλος. Πόσο μου έλειψε, πόσο μου έλειψετε όλοι σας. Έχω τόσα πολλά πράγματα που θέλω να σε ρωτήσω. Ο Κυράκος, πού είναι, έρχεται? Ζήτησα εγώ να μην του πουν ό,τι με δαμε. Σε καταλαβαίνω. Συγχωρέστε με, αλλά δεν θέλω να δω τον Κυριάκο τώρα. Ευγενία, τι συμβαίνει? Θα σας πω όταν είναι να έρθει η ώρα. Με πιέσετε, σας παρακαλώ.
τι έπαθα. Έγινα ρεζίλ. Τσάμε που έβριζα και πρόσβαλα την Εφέλη. Τώρα μαθαίνει ότι εγώ και ο γιος της είμαστε ζευγάρι. Σίγουρα θα το πει στο Στέφανο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να με καταστρέψει. Να μπορούμε να κάνουμε. Τι είμαστε όλοι καλλιτέχνε σαν εσένα. Δεν χρειάζεται να είσαι καλλιτέχνη για να το καταλάβει τον Ιάκωβε. Μαμά, μα σε σπίτι. Ναι. Τι έχει. Τίποτα, λίγο μόνο ο Τζόφελο να μου περάσει. Α, γι' αυτό να πει με τον παπά στη Θεία την Ευγενία. Καλύτερα να μιλήσουν τα αδέρφια μόνοι του προ το παρόν. Εγώ πάντω δεν μπορώ να καταλάβω πώ έγινε το με την αρφή του. Αναστήθηκε. Ιάκωβε, πώ μιλά έτσι. Με βλάσφημα. Χαλό, ο Τζο πατέρα Στέφανο, η κόρη του. Δεν τέλος μιλάς έτσι. Μην βλέπεις μας. Πρέπει να είσαι χαρούμενος που η θεία μας σε ζωντάνε και επέστρεψε. Είμαι χαρούμενος. Αλλά κάνω μια απλή ερώτηση. Πού ήταν τόσα χρόνια. Και γιατί δεν έρχεσαι σε μια ζωή. Σύντομα θα μάθουμε, Ιάκωβε. Ποιος μπορεί να ξέρει τα μυστικά που κουβαλά ο κάθε άνθρωπος. Εσύ ας πούμε ρε μαμά, έχεις μυστικά. Μυστικά... τίποτε το σοβαρό. Τίποτε μην είσαι κρυφό για πάντα. Για όλα έρχεται μια μέρα που φανερώνονται. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Ενώ δυστυχώς, ευτυχώς, εξαρτάται από την περίπτωση. Αλλά θα συμφωνήσω με τον Ιάκωβο. Τίποτε δεν μην ίσκει. Κρυφό για πάντα. Επειδή... ένα λεπτό. Επειδή ήρθε μου λίγο απότομο, δηλαδή τώρα εσέναν ο παπάς σου, ουφού, δεν ξέρω τώρα να το πω. Εν Τούρκος. Να το λέω με χιλιές φορές τώρα. Καλώς τα δέτηκες. Όχι, να σου ευχηθώ να τον χαίρεσαι. Κορή, θωρείς με εντάλλως σε θωρώ. Θα θέλω να σου αφιερώσω ένα τραγούδι. Του Μαχαιρίτσα νομίζω. Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει. Εντάξει καλέ, να αναστείω νεκαμά. Ρενά, την άλλη μου πλευρά, είδες τι! Βανίκο, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Και εσύ, Αθηνά και Έλενα, αν δεν έχει τίποτα να κάνετε, πάτε για ένα καφέ στην παραλία. Ναι, κατάλαβα. Θιώχνεις μας. Άστινα, Έλενα. Η αλήθεια πονάει. Και όπως λένε οι παροιμίες, αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Πού κολλά τώρα το. Ότι οι αμαρτίες της μάνας σου και του πατέρα σου έκαναν μισό Τούρκο. Λίγη κατάρα είναι αυτή. Για να με βρει ο δαίμονας εμένα, για να κέψω εγώ τις κατάρες, πιάσε τα πράγματα σαν και άλλα που τα μέσα. Τι τρόπος, τι ανατροφή. Τελικά αυτός που χόρκατος εμπρέγυψες μας και τουρκοχόρκατος. Έλενα, κόφτε, εντάξει. Άκουσες τι σου είπα. Έφυγες. Τώρα, έφυγες. Εντάξει ρε Πανικό, συγγνώμη αν είπα κάτι που σε πειράξε. Παρατράβησα το, εντάξει, συγγνώμη. Κάτσε κάτω, παιδάκι μου. Αυτός πρέπει να σου ζητήσει συγγνώμη με τη συμπεριφορά του εδώ μέσα. Κάνει. Όσα με ήταν. Έκανα λάθος που ήρθαμε. Περίμενα που σε ένα ρεύμα σωλή συμπαράσταση. Ωραία, στην κάθε μια να μου συμπεριφέρεται έτσι. Εγώ φεύγω και συνεχίζω το κουτσομπολιό σαν μόνες σας. Για Πανίκο! Συγχαρητήρια. Τι καταλάβατε τώρα, ε? Ας μου είπε μου ότι, μου ζήτησε να χωρίσουμε. Ναι, αναλύθηκε. Νιώθω τεράστιες τύψεις. Εσύ γιατί? Επειδή έκαμνα στον πόλεμο. Και γιατί νιώθεις άσχημα? Άξιζε μου ο πόλεμος που μου έκαμνες. Όχι. Κάποιες φορές ήμουν υπερβολική. Και εγώ πολλές φορές ειρωνεύτηκα σε. Δεν ήμουν σωστή μαζί σου. Δεν έχω πρόβλημα να το παραδεχτώ. Μήπως φταίω κι εγώ για το τσακωμό σας? Όχι, καμία σχέση. Τότε αν επιτρέπετε, γιατί θέλει να χωρίσετε?
Γιατί δεν μπορούσα να κρατώ άλλο μέσα μου το μεγάλο μου μυστικό και είπα τούτο. Μεγάλο μυστικό, το οποίο είναι. Έχω ένα γιο. Τι πράγμα? Ναι, εγώ η άχρηστη, η ψυχρή, η σκληρή γυναίκα που ενέχει συναισθήματα για κανέναν, έχω ένα γιο που ζει στην Αθήνα. Και είναι 7 χρονών. Τον οποίο τον αγαπώ παραπάνω από μένα. Ένας. Την κόρη μου, Θεέ μου. Εντάξει, μανά, ενάρτη, έρχεται. Έλα, κάτσε να κλείσει. Θεέ μου, τι είναι, γιαγιά, τι έγινε. Να τηλεφωνήσω τη θεία της Σοφίας να έρθει. Σίγουρα είναι καλύτερη για γιαγιά μας. Σαβή. Έρχονται, μανά, εντάξει, το πείσα του και έρχονται. Πότε να έρθουν, κόρη. Τι έρχονται, ρε, παπά, πέ μας, τι έγινε. Η γιαγιά σας είναι καλά, αγάπη μου. Μια χαρά, είπε το ο γιατρός. Απλά πάρα πολλά συγκινημένη. Τότε. Για ποιο λόγο να λυποθύμησε. Σαβή, έρχονται. Έρχονται, μανά, έρχονται. Πότε, κοίταξε να τάσα μου. Είχαμε μια απρόσμενη είδηση. Κι εγώ ακόμα είμαι σοκαρισμένος, αλλά και χαρούμενος μαζί. Χαρούμενος. Η θεία σας, η Ευγενία. Ναι. Ζει. Ζει. Πώς ζει, δεν καταλαβαίνω. Αφού την εθάψετε. Δεν ξέρουμε ακόμα, Γιάννο. Περιμένουμε την ίδια ανάρτητα με να μας τα εξηγήσει. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Πραγματικά τούτο που μάθαμε είναι απίστευτο. Με το δίκιο της να λιποθυμίσει η γιαγιά. Σάβη την κόρη μου. Την κόρη μου, Ιε μου. Αρκεί, δεν μπορώ. Μόνο Ιε μου, Χρυσή μου. Έρχονται, μάνα, έρχονται. Λοιπόν, Νατάσα μου και Ανδρέα μου. Θέλω τώρα από την αρτηθία σας να μας αφήσετε λίγο μόνος μας. Γιατί νομίζω ότι είναι αντζίδια τόσο πάρα πολλά συγκινημένη με τον τη συνάντηση. Δηλαδή θα τη δούμε εμείς. Να τη δούμε, αγάπη μου. Και να έχουμε και χρόνο να τη χαρούμε. Αλλά πρέπει πρώτα να μάθουμε και εμείς οι μεγάλοι γιατί εξαφανίστηκε, γιατί μας άφησαν τόσα χρόνια να πιστεύουμε ότι είναι πεθαμένη. Δεν ξέρω. Εντάξει, μάνα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, δεν θέλω να σας τεταέπω να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Αλλά γιατί άμα είμαστε και εμείς. Γιάννο μου, τι να σου πω. Φοούμαι. Φοούμαι για τούτα που θα ακούσουμε. Μάνα μου, κάτι είχε μας. Χριστέ μου. Πώς την επάτησα. Πώς την επάτησα εγώ έτσι. Χαμούσε τον έξυπνο. Αλλά καλά λαλούν το έξυπνο που λίμπου τη μου την γιάννεται. Κατάλαβες, κυρία Πολίνα. Εμεγάλωνε μωρόν τόσον καιρόν και έκρυφκε μου το ποιο να το πεις. Αλλά για πόσα άλλα ψέματα μου είπεν τούτα ούλα τα χρόνια και πόσα πράγματα μου έκρυψε. Κι εγώ το κορόιδον ο ηλίθιος δεν επήρα είδηση. Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Έτσι λέει το τραγούδι. Έτσι ισχύει στην πραγματικότητα. Εγώ φταίω. Εγώ αφέθηκα στο βάθος μου και πια με τον Άρη και τώρα θα πληρώσω το τίμημα. Πώς θα αντικρίσω την οικογένεια μου έτσι όπως τα έκανα. Ήρθε το πράγμα των καλών. Ωρα, τι. Το λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις. Ήβραν τίποτα μέσα στο δρόμο με βόλεμ μπόμπες. Έφα τρίτος που είναι αυτό φυσικά, αλλά έσαι ακόμα. Θέλεις μια μπαμπαθιά μου. Όχι, κουλε, ευχαριστώ. Η πόμπα που να σε να παίξει στα χέρια μου. Δεν μου σημαίνει τούτο. Τίποτε, άφησε το. Τι κάνεις εσύ, δαμέ. Προσέχω τον μάστρο μου, αν το βάλω στην πόμπα. Εδώ με ο Κυριάκος. Μέσα στο γραφείο είναι και κάθεται. Μάστρε, θέλεις πόμπα. Η πόμπα να σε φάει ρε πουλί και εσύ, και εμένα να ησυχάσω. Δεν με κάνουν τα βάσανά μου. Εσύ χάνεις. Κυριάκο, τι κάνεις εσύ δάμε. Τι εννοείς ρε, τι που έπρεπε να με δηλαδή. Θα πάεις να δεις την Ευγενία. Την Ευγενία.
Καλά, δεν σου είπε κανένα τίποτα, να μαζευτούν όλοι στο σπίτι τη μάνα σου. Πώς γίνεται εσύ να μην το ξέρει. Έρα, τι άφησε με λίγο μόνο μου, σε παρακαλώ. Τι έχει. Σε κανονικά πρέπει να πετάς που η χαρά σου. Μόνο ρε, τι είμαι χαρούμενος, απλά σοκαρίστηκα. Άφησε με λίγο μόνο μου, σε παρακαλώ. Έμεινε καμιά πόμπα να πάνε τα φαρμάτια κάτω. Άρχισες ρε. Ενώ τήρησες τη συμφωνία μας, Ευγενία, και τώρα... τώρα να βγουν όλα στη φόρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ευχαριστώ, ε. Ευχαριστώ, μάμου. Ευγενία μου, έχω ορτένω να σε βλέπω. Έχω τόσα πολλά να σου πω. Εγώ απλά λυπούμαι για τον πόνο που σας επροξένησα. Ευγενία, γιατί? Γιατί έφυγα. Γιατί δεν επικοινώνησα. Γιατί έριξα μαύρη πέτρα πίσω μου. Γιατί εσκηνοθέτησα το θάνατο μου σε ποιον από όλα τα γιατί θέλεις να σου απαντήσω, Στέφανε. Σε όλα. Και σε ακόμα ένα γιατί. Σε ποιο? Γιατί δεν θέλεις να δεις τον Κυριάκο. Θα τον δω σύντομα. Γιατί όχι τώρα? Θα σας εξηγήσω κάποια άλλη στιγμή, όταν θα είμαστε όλοι μαζί. Ναι, ας μην πούμε περισσότερα πράγματα τώρα, ειδικά μπροστά στο μωρό. Στέφανε, ένα πράγμα θα σου πω. Εγώ πάντα αγαπούσα σας. Είσαστε η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου. Μα και ο Κυριάκος είναι αρφός σου. Εν και αρνηθήκα, και τον Κυριάκο να αγαπώ τον. Τότε τι συμβαίνει? Μήπως το φοβάσαι για κάποιο λόγο? Εντάξει, έθελα σε πιέσω άλλο. Θα μας απαντήσει όταν θα είσαι έτοιμη. Ναι. Ωραία, ερχόμαστε. Ευγενία, μπορούμε να πάμε να δεις τη μάμα και το Σαββί. Επιά σπίτι. Η μάμμα μου, πόσο κακόν της έκανα. Σταμάτα να κλαίεις. Σταμάτα το. Τώρα έχουμε χαρές στην οικογένεια. Ναι. Ναι, χαρές, συγγνώμη. Απλώς είμαι πολλά συγκινημένη. Πολλά μπερδεμένη. Και εμείς, Ευγενία. Τόσον καιρό δεν θεωρούσαμε σε νεκρή, να κάνουμε σου μνημόσυνο. Και στη χώρα μας που σε πιέζουμε και θυμίζουμε σου καταστάσεις δυσάρεστες, αλλά έχουμε πολλά ερωτήματα και θέλουμε τις απαντήσεις τους. Υπήρχε λόγος να μιλήσεις στην Αρετή, ε? Ή το έκανες αυτό? Αν είσαι ένα μάνα μπορεί και να καταλάβαινες. Δεν είμαι όμως. Και πρακτικά ούτε μπορώ να γίνω. Έχεις το θράσος να κάνεις κυρωνίες, ε? Δεν έχω καμία όρεξη να τσακωθούμε. Απλά είμαι σε μεγάλη πέρανταση. Αυτό που έκανε ήταν δειλό. Μόνο ένα παλιόπαιδο θα μπορούσε να το κάνει. Αν βγήκα παλιόπαιδο, τότε θα παράπονα στη μάνα που με έκανε. Τώρα φταίει η μάνα σου που βγήκε σαν ασαλίτης. Που δεν σέβεται ούτε ιερό ούτε όσιο. Σίγουρα έχω κι εγώ ευθύνη για την εγκληματική του συμπεριφορά. Καλά, ηρεμήστε λίγο, δεν έκανα φόνο. Μία σχέση με παντρεμένη είχα. Και πιο πολλοί άντρες στη ζωή τους, έστω και μία φορά, έχουν μία παράνομη σχέση. Πρώτον, αν το κάνουν πολλοί, αυτό δεν το κάνει και ηθικό. Και δεύτερον, η Αρετή δεν είναι μια οποιαδήποτε παντρεμένη. Εντάξει, είναι παπαδιά. Αλλά δεν πάβει να είναι γυναίκα. Και ο γάμος με τον παπά είναι νεκρός. Και εσύ τι πήγες να κάνεις στο νεκροθάσιο του γάμου τους? Είπαμε, ήταν λάθος μου. Εξάλλου τελειώσαμε. Έτσι μιλάω καν. Το καλό που σου θέλω. Αλλά και εσύ απ' την άλλη, δεν υπήρχε λόγος να πας να τις μιλήσεις και να τις πεις για τη σχέση μας. Θα σε βόλευε, για να συνεχίσεις ανενόχλητος. Δεν καταλαβαίνεις ότι σου είπα ότι τελειώσαμε. Πίστεψε με. Πήγαινε στο σπίτι τους. Έβλεπες στα μάτια τον Στέφανο. Ήσουν όλη μέρα με τον Ιάκωβο. Πώς μπόρεσες? Εντάξει, συγγνώμη. Ας το ξεχάσουμε, σε παρακαλώ. Εντάξει.
Σε παρακαλώ. Εσύ πώς θα ένιωθες αν μάθαινες ότι εγώ και ο Ιάκωβος ήμασταν ζευγάρι? Τι ακούνε τα αυτιά μου, Θεέ μου. Πώς αλλάξαν έτσι οι εποχές. Θα ρίξει φωτιά να μας κάψει. Μην κάνεις έτσι, γιαγιά. Υπάρχουν και χειρότερα. Αν υπάρχουν και χειρότερα, προτιμώ να πεθάνω πριν τα μάθω. Όλα που γίνονται στο σπίτι. Και το χειρότερο είναι ότι είναι ο παπάς μου που έχει άδικο, ή η Πολίνα. Εντάξει, αλλά και η Πολίνα γιατί το κράτουσε μυστικό. Αν ο παπάς σου ήξερε την ύπαρξη του τουμορού, μπορούσε να το δέχεται. Αν. Εσύ στη θέση του τι θα έκαμνες? Πραγματικά, δεν ξέρω. Κοιτάμε μερικές φορές τι άδικες παίζει η ζωή. Η Φάνη προσπαθεί τόσο καιρό να κάνει μωρό και η Πολίνα είσαι το τσεκρυφκέν του. Δεν κατάλαβα. Η Φάνη είναι μονή της που προσπαθεί. Εσύ δεν το θέλεις? Άρα βε, κάτσε εδώ, με. Ψάχνασαι. Γεια σου, Πετρούμ, είσαι καλά? Ναι, ναι, μια χαρά. Πρόσεξα στο προηγούμενο μάθημα ότι έχουμε πρόβλημα σε κάποια τραγούδια όσον αφορά τον τόνο. Και ήθελα, άμα να βρεις λίγο χρόνο, να κάτσουμε μαζί, να τα κοιτάξουμε. Εξάλλου, να πρέπει να αρχίσεις να προετοιμάζεις για τις εξετάσεις σου. Άμα με μου λέτε που τα τώρα για τις εξετάσεις, θα αρχίσω να χώνουμε. Γιατί αγχώνεσαι? Εσύ με μένα δαμέσω, αγχώνεσαι. Εάν μου δείξεις την κατάλληλη εμπιστοσύνη και ακούσεις με, θα τα πάρεις περίφημα. Κοίτα που σιγά σιγά θα αρχίσω να σας συμπαθώ. Να προτιμήσω να μιλήσω στον Νίκο. Οκ, Γιώργο. Εγώ πρέπει να πάω. Γεια. Να πω, είμαι σοκαρισμένη. Ξέρω ότι ακούεται απίστευτο. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί εμένα σαν μάνα. Βλέπεις, ευόλευκε με να φορώ τη μάσκα μιας κακούργας, αντί να φορώ τη μάσκα μιας μάνας που πονεί. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί, Φάνη μου, άμα δείχνεις ότι πονείς, η άλλη θεωρούσε αδύναμη και χτυπούσε αλίπητα. Ναι, όμως γιατί το κράτησες κρυφό που τον παπά μου, δεν καταλαβαίνω. Δεν είχα σκοπό να το κρατήσω κρυφό από την αρχή. Αλλά μετά εφοήθηκα ότι ο Κυριάκος θα ήθελε να παντρευτούμε αν ήξερε ότι έχω μωρό. Νομίζω πως ο παπάς μου θα το εδέχεται το μωρό σου. Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άστο. Πολίνα, δεν θέλω να σε κατηγορήσω. Αλλά εγώ θα εγκατέλειπα το μωρό μου για κανέναν άντρα. Σου βρίσκω άδικο σε αυτό που λέεις, αλλά με βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Ό,τι ψέμα είπα, ό,τι αμαρτία έκανα, ήταν ούλα για το καλό του μωρού μου. Το να εγκαταλείψεις το μωρό σου για τη μεγάλη ζωή είναι για το καλό του. Ναι. Άμα είναι εσύ να του προσφέρεις σύνο που χρειάζεται, παίρνεις σκληρές αποφάσεις. Τι άλλο χρειάζεται από τη μάνα του κοντά του? Χρειάζεται φάρμακα, Φάνη μου. Θεραπείες, αναλύσεις, εγχειρήσεις. Τούτα ούλα χρειάζεται, Φάνη μου, έναν άρρωστο μωρό για να έχει ελπίδα. Άρρωστο? Ναι. Με πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν υπήρχαν καν τα μέσα στην Κύπρο για τις θεραπείες του. Ο παπάς του? Δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Φάνη μου, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τις τόσες πολλές φορές που σε ειρωνεύτηκα για τις εξωσωματικές. Ίσως να ήταν η άμυνα μου, γιατί εγώ ένιωθα άχρηστη μάνα. Μπορεί να σε ζήλευκα και λίγο, γιατί θα είσαι στο μωρό σου κοντά σου. Ενώ εγώ όχι. Σε παρακαλώ, μην απολογείσαι. Τώρα καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάω να μαζέψω τα πράγματα μου. Πολίνα, περίμενε. Να μιλήσω εγώ στον παπά μου. Να μιλήσεις, να του πεις τι? Θα πάει πουθενά. Να φέρεις το μωρό σου Κύπρο. Θα με σπίτι μας, μαζί μας. Φάνη μου, συγγνώμη, αλλά είναι ώρα για έτσι αστεία. Σοβαρό μιλώ. Να το φέρει σπίτι μας. Και να το πάρουμε μαζί. Στους καλύτερους γιατρούς. Θέλω να το μεγαλώσω σαν αδελφάκι μου.
Τελικά η ζωή παίζει μας παράξενα παιχνίδια. Η Ρεβέκα φαίνεται ενθουσιασμένη με τον Γιώργο. Το ίδιο και ο Τζίμος. Νιώθω ότι τη χάνω οριστικά. Ίσως έτσι έπρεπε να γίνει. Για να ξυπνήσω και να καταλάβω ότι ποτέ δεν θα την έχω δίπλα μου. Και έτσι να μπορέσω να συγκεντρωθώ στη γυναίκα μου. Και όσο είναι εξωσωματική. Ξέρω πως είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει τουλάχιστον να το παλέψω. Γιατί όμως μερικές στιγμές νιώθω ότι με φλερτάρει. Θεέ μου, αν βλάβεις το νόμο, είμαι στα πρόθυρα του ψυχιατρίου. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να γαλινέψει η ψυχή σου και να φύγει ένα βάρος από πάνω σου. Όχι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα μου πεις. Να πας να εξομολογηθείς. Ναι, σίγουρα. Δεν θα παραλείψω. Και πού να εξομολογηθώ? Στον Αρχιεπίσκοπο, ε? Ή μήπως στον πατέρα Στέφανο? Άρα, γιαγιά. Κάτι φαϊνές ιδέες που έχεις καμιά φορά. Εγώ δεν θα μείνω στη σχέση σου με την Αρετή. Για τη σχέση σου με μια παντρεμένη γυναίκα δεν νιώθεις τύψεις. Για το ότι όμως πρόδωσες τον καλύτερό σου φίλο, δεν τρέπεσαι? Νιώθεις περήφανος? Κοίτα, ο Ιάκωβος δεν πρέπει ποτέ να μάθει τίποτα. Και αν δεν το μάθει, τι σημαίνει? Ότι αυτό που έκανες εσύ δεν είναι πρόστιχο? Ωραία, δηλαδή αν καταφέρεις να κρατήσεις κρυφή τη σχέση σου με την Αρετή, δεν θα έχεις προδώσει με το χειρότερο τρόπο το φίλο σου. Ακούω. Έλα, πες μου, πες μου. Τώρα τι να σου πω. Ω, Πανίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγγνώμη, μην έτσι απρόσκλητος. Όχι, εντάξει, είναι Πανίκο, παίρνω μέσα. Εντάξει, Άρη. Μια χαρά, φίλε, όλα καλά. Νομίζω κατάλαβες για ποιο λόγο είμαι εδώ με κυρία Αλεξάνδρα, ναι? Ναι, νομίζω κατάλαβα. Ωραία. Θέλω να μου πεις όλα όσα σου είπε η Μακαρίδη σαν η μάνα μου. Σαν είπε να λύθηκε, ναι. Ναι, μα, να λύθηκε. Και σε παρακαλώ, Ιρένη, δεν θέλω να μου πάθεις κάτι τώρα. Αρφή μου, ευγενία μου εσύ είσαι. Πες μου ότι είναι όνειρο. Δεν είναι όνειρο, Σάβη μου. Εγώ είμαι. Μαμά, κόρη μου. Μαμά μου. Τι σε έκαμε να αφήσεις που κοντά μας με έτσι τρόπο? Έκαμε σου κανένας κάτι κακό? Δεν πρέπει να αφήσουμε τον Στέφανο στο σκοτάδι. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Να του πούμε ότι η Αρετή έχει εραστεί? Είναι αμαρτία να τον αφήσουμε να ζει με μια γυναίκα που έχει φίλο. Φάνη, με κρίνεις τόσο άδικα. Στο κάτω κάτω σκέφτου τι θα πει ο κόσμος. Όταν μάθει ότι με περίπεζε η γυναίκα μου τόσον καιρό. Τι θα πει ο κόσμος, α? Τι δεν σε νοιάζει τελικά? Γεια σας. Γεια σου, Λεφελή. Έχω να σας πω κάτι που θα σας φανεί απίστευτο. Μπορεί κιόλας να σας σοκάρει, αλλά... Στέφανε, άκου. Στη ζωή μας πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και δυνατοί να ακούσουμε τα πιο απίστευτα. Δε κλαδέμαι μες στα μάθηκα και πέ μου. Γιατί είναι θέλω να συντήσεις το αρφού σου, τον Κυριάκο? Τι να σου πω τώρα, ρε μάμα.
Την αλήθεια να μου πεις. Ξέραμε το ρίσκο από την αρχή και δεν το παραδεχόμασταν. Αλλά κατά βάθος γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή μπορεί να μας ανακαλύψουν. Άρη, νομίζω δεν αντιλαμβάνεσαι τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αν έχεις όμως να προτείνεις μια λύση, εσύ που είσαι πιο έξυπνος, πέ μου την. Την έχω, αρετή. Να εξαφανιστούμε. Να φύγουμε μαζί εκτός Κύπρου. Λοιπόν, θα με ακολουθήσεις. Α, ελάτε. Ελάτε να γνωριστείτε με τη θεία σας την Ευγενία. Μα η θεία μας που πέθανε. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπει ζει. Τούτη είναι η Ευγενία μας, που της δώσαμε το όνομα σου. Καλώς ήρθες. Εγώ είμαι ο Ανδρέας. Εσύ είδα ποτέ μου, αλλά νιώθω ότι ξέρω σε. Και είσαι ακριβώς όπως σε φαντάζομαι. Η οικογένεια μου. Είσαι στενότυπο πιο πολύτιμον έχω. Στερήθηκα πολλές στιγμές μαζί σας, αλλά τώρα είναι να επανορθώσω. Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Που τη γιαγιά και τη θεία μας. Ένα αφήσαμε ποτέ να ξεχαστείς.